Αυτό το κελί, κατά κάποιο τρόπο, είναι μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι τρως τα νιάτα σου, ότι ο κόσμος δεν αλλάζει. Να υποδέχουμε μια απόδειξη σε αυτό το κελί που ήμουν κρατούμενος και η μόνη επαφή που είχα με τον έξω κόσμο ήταν αυτό το παράθυρο. Τώρα, ο χώρος αυτός είναι δικό μας. Μπορούμε να στηρίξουμε την ιστορική μνήμη και να πούμε, να, τελικά τα πράγματα αλλάζουνε. Ήταν την ημέρα που σκοτώσαν τον Τζε, 8 Οκτωβρίου του 1967. Είμαστε με κάτι φίλους στο σπίτι. Ορμήσανε, αρπάξανε τους δύο άντρες, το φίλο μου και εμένα, τις γυναίκες αφήσανε. Μας πήγανε στην ασφάλεια, μας χωρίσανε. Και με το καλημέρα άρχισαν το ξύλο. Δηλαδή να σου δείξουν ότι δεν είσαι τίποτα. Στη συνέχεια, απάνω στην ταράτσα, μετά απομόνωση. Όταν αυτό ήταν απέδωσε, με φέρανε για ηλεκτροσόκ. Εδώ δεν είχε ξύλο. Το ξύλο ήταν κοπιράτη στην ασφάλεια στην Πουμπουλίνα. Εδώ είχαν άλλα μέσα. Εδώ ήταν ο χώρος των ηλεκτροσόκ. Δηλαδή με παίρναν το κρεβάτι, που ήταν ακριβώς αριστερά μου, και με πηγαίνανε στο γραφείο, όπως μπαίνουμε μέσα δεξιά, που εκεί πέρα είχαν ένα μηχάνημα ηλεκτροσόκ και δοκιμάζανε από πού το ηλεκτρικό ρεύμα θα μου κάνει τη μεγαλύτερη αναστάτωση. Ο χρόνος μετριέται με αυτό που κάνεις ή με αυτό που υποφέρεις. Δηλαδή, ο χρόνος είναι μια σχετική ενότητα. Δηλαδή, 5 λεπτά φάλαγγα μπορεί να ισοδυναμεί με έναν αιώνα. Ο πόνος δίνει την αίσθηση ότι είσαι σε έναν χρόνο που δεν τελειώνει. Απομόνωση που δεν ξέρεις αν είναι μέρα ή νύχτα. Περνάς κλεισμένος εδώ πέρα που πάλι δεν ξέρεις αν είναι μέρα ή νύχτα. Οπότε ο χρόνος χάνεται και το γεγονός ότι ο χρόνος χάνεται, αυτό είναι ένα επιπλέον βασανιστήριο γιατί δεν μπορεί να υπολογίσεις. Αυτό που με έδωσε τη δύναμη, και τώρα μπορώ να το πω καθαρά, δεν ήταν κάποια τυφλή πίστη σε κάποια ιδεολογία, σε κάποιο μελλοντικό παράδεισο, σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό που με έδωσε τη δύναμη ήταν η συντροφικότητα και η φιλία. Δηλαδή, για να το βάλουμε κοινικά, εγώ αν μιλούσα, θα έπινα την παρέα μου. Δεν είχα άλλο κόσμο. Υπεράσπισα έναν κόσμο συντρόφων και φίλων που έχουν μείνει ακόμα και το γεγονός ότι αυτοί μείναν έξω και εγώ ήμουν μέσα με έδωσε τη δύναμη να υπερασπιστώ τον κόσμο μου και τα ιδανικά που περνάνε μέσα από τη φιλία. Αυτό είναι τόσο απλό. Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας βασανίζει, ο οποίος είναι υποταγμένος σε μια αρχή και κάνει ένα μεροκάματο χωρίς να ρωτάει γιατί τι σημαίνει αυτό το μεροκάματο. Δηλαδή, μπαίνει σε μια ιεραρχία που του λένε η δουλειά σου είναι αυτή, τα χτυπάς και άμα το κάνεις καλύτερα θα πάρεις και ένα μπόνους. Δηλαδή, στην ουσία είναι ο υποταγμένος άνθρωπος σε μια αρχή που για ένα μεροκάματο μπορεί να σκοτώσει κάποιον άλλον. Ο άνθρωπος που του λες πνιγήκανε 30.000 άνθρωποι στη Μεσόγειο.
για να έρθουν για να γλιτώσουν από το θάνατο, από την πείνα και οτιδήποτε άλλο. Και σου λέει, τι με νοιάζει εμένα? Εμένα αυτό που με κοιτάζει είναι ότι έχω να πληρώσω το ηλεκτρικό. Αυτός ο άνθρωπος, αν βρει μια δουλειά ως βασανιστής, θα την πάρει ευχαρίστως. Σήμερα στην ελληνική κοινωνία υπάρχει ένας διάχυτος φασισμός που ξεκινάει, θεμελιώνεται από τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά. Η Χούντα στην ουσία είναι μια διαδρομή από τον Ιωάννη Μεταξά, τους δοσύλλογους, τους μαυραγωρίτες, ό,τι δηλαδή πιο τρομερό έχει αυτή η ελληνική κοινωνία, καταλήγει στο κράτος της Χούντας. Με την πτώση της Χούντας, όταν γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ άκρας δεξιάς και δεξιάς, περιθωριοποιείται, ας πούμε, αυτό το ρεύμα που απέδωσε Χρυσή Αυγή, αλλά εδώ ήταν διάχυτο στην κοινωνία. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει σε μια ταβέρνα και μπορεί να είναι πασόκος και να πει «Ωχ, τον καρσόν είναι σχυλάραπας», φασισμός είναι αυτός. Όταν πει για μια γυναίκα η οποία είναι ελεύθερη, «Ωχ, αυτή για μια ταβέρτα πάγκα», φασισμός είναι. Όταν πει για τον άλλον, «Ωχ, αδερφάρα αυτός», φασισμός είναι. Όλα αυτά τα μικροδείγματα της καθημερινής κοινωνίας, αν αυτά ολοκληρωθούν σε κάποια θεωρία καθαρής ράτσας, αποδίδουν φασισμό. Άρα υπάρχει, και υπάρχει με τη μορφή της Χρυσής Αυγής, η οποία η βία των βασανιστήριων μεταφέρεται στα τάγματα εφόδου. Αυτοί που λένε ότι μας χρειάζεται μια χούντα είναι τα πρόβατα της κοινωνίας που θέλουν ένα μαντρί για να τα σφάξουν. Γιατί αυτό κάνει η χούντα, σφάζει. Και που φυσικά έχουν παραιτηθεί από τον εαυτό τους και περιμένουν κάποιο σωτήρα. Ο σωτήρας που έρχεται δεν είναι για να σώσει κανένα, είναι για να πάρει την εξουσία και να τα οικονομήσει. Είναι στάνταρ το παιχνίδι. Το σημαντικό είναι ότι στη Χούντα εγώ ήμουν ελεύθερος. Έκανα αυτό που ήθελα, που λέγανε οι πεποιθήσεις μου, και μια Χούντα αντίστοιχη, όχι βέβαια βασανιστήρια, υπάρχει και σήμερα που φυλακίζει τους νέους. Να φύγουν από το κελί τους και να κάνουν αυτό που ζητάει η καρδιά τους, η ψυχή τους.